Master League, Μελίσια. Πειραντές, η Σομαλή με τους Αμφιδέξιους. Στο 5-2 η Αμφιδέξη. 4-3 η Σομαλή. Master League, παιχνίδι Derby. Για να δούμε αν θα αποτυπωθεί και στο παρκέ. Στο τριών πόντων, άστοχο το πρώτο. Το Λουτζάκης στην προσπάθεια να βγει ο θηλυδιασμός. Αυτό το πράγμα δεν θα συμβεί όμως. Παραμείνει. Είναι το λάθος. Ο Ηλίας Αγγής στον ενδιασμό θα πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. 2-0. Θα πηδέξει, θα απαντήσουν. Τριών πόντων διαχειρός Ρίζου. Εδώ θα κλέψει και την μπάλα. Δεύτερο συνεχόμενο και το παιχνίδι στο 2-5. Θα απαντήσει η Σομαλή, όχι. Μπήκε αυτό, μέσα! 2-8 παρακαλώ! 8 αναπάντητη πόντι και στο συν 6 φιλοξενούμενοι. Παίκτες του Αλέξανδρου Βέλη Βασάκη θα μειώσουν στους 4. Μάλιστα θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Να αντιδράσουν μετά από αυτό το εθνιδιαστικό 8-0 που δέχτηκαν. Δεν θα τους κάνει εδώ το κάτι την μπάλα. Πήραν το επιθετικό, πήρες 14 δευτερολέπτων. Ο Κολουζάκης μέχρι μέσα, δεν θα πέσει την μπάλα στο καλάθι.
η διαδέχεται την άλλη σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Πρώτη δεκαλέπτου στα μέσα του. Παϊλιού θα ανακοπεί. Όχι τίποτα της καλύτερης θέσης, θα σου το πήρε. Ο Γκλάδης θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ντούλης είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα συνεχίσει στην πρώτη. Στον πάγκο θέση του Σωτηρόπουλος. Πανέμορφο καλάθι, εξαιρετική προσπάθεια. Τι καλάθι έβαλε ο άνθρωπος. Εξαιρετικός, μπράβο του, συγχαρητήρια. Τέτοια θέλουμε. Ήταν ο πρωταγωνιστής. Μας χάρισε στιγμές μαγείας εδώ. Στροβή ο Περιάκος. Ουσιαστικά πέταξε την μπάλα. Το νούμερο 7 των Σοβαλών. Παλιά καραβάνα της ομάδας. Αυτός και ο Ηλίας. Οι πιο παλιοί. Μαζί με τον Αλέξανδρο στον πάγκο. Τον coach. Τον Βελιβασάκη. Λάθος μετράει στην διοργάνωση 6 αγωνιστικές σεζόν. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά κάπου εκεί 2015 αν δεν κάνω λάθος. Βρίσκονται εδώ στα γήπεδα της Λίγκας. Του τριών πόντων από το σπίτι του. Τι πήγε να κάνει εκεί ο Στεφκάρη. Δεν φταίει αυτός. Στεφανάκος στέει εκεί στο Golden State και αυτά που κάνει ανά 2-3 μέρες φαντάζουν εύκολα και κάνει όλους να πιστέψουν ότι μπορούν να τα κάνουν και σουτάρουν από τα 9 και 10 μέτρα. Άμα ήταν έτσι θα είχαμε όλοι συμβόλαια 30 και 40 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Έχουν και αυτοί. Θα είχαμε λύσει το οικονομικό το δικό μας της χώρας. Θα πάρει το φάουλ σε ξεκίνημα της προσπάθειας. Πήγε να βάλει!
εκεί πήγε να μπαίνει ο άνθρωπος. Και 15 για το τέλος. Το time out τελείωσε. Οι οδηγίες δόθηκαν εκατέρωτες στους συνοπάγκους. Με καλάθι διαχειρός Παπαϊλιού. 7-9-11. Μπήκαμε στο τελευταίο 2 λεπτά πρώτου δεκαλέπτου. Έχουν σταθερά το προβάδισμα μετά από το εκείνο το αρχικό 2-0. Εδώ Μακλέντι με την μπάλα με τον Τζαβέλα. Ρίζος για 2, μπάλα στο σίδερο, Σωτηρόπουλος στο rebound, baseball πάσα σαν αδειάστηκε εδώ. Ο Ηλίας θα τη σώσει, θα κρατήσει, παραλίγο να βάλει και το καλάθι, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Oh!
9 και 14 να παίξει τα πρώτα 46 δευτερόλεπτα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Απ' έξω. Πάντα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Καλάθι ο Ρίζος. Δικό μου το λάθος, έργο ήτανε. Τι έδωσε ο Ρεφερόν, τεχνική ποινή στον Ηλία. Στο άθλημα δεν καταλαβαίνω τι έδωσε. Τεχνική ποινή είναι σίγουρα. Πάμε σε ένα time out. Η βολή της τεχνικής εύστοχη. Και η μπάλα δικιά τους. 15-25 με αυτά και με αυτά, στο συν 10. Θα πάρει την εσωτερική, θα αφήσει με το αριστερό. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Το 15-25 θα παραμείνει. Από πίσω θα πάρει το επιθετικό, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει ίσως ένα από τα ευκολότερα καλάθια της ζωής του. Πέντε.
17. Ποιον άλλον, με τον τρεχάτε ποδαράκια του Ηλία Παπαηλίου θα σκοράρουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πάρει και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Δεν θα απαντήσουν οι Σομάλοι. Ο Ρίζος θέλησε να περάσει ασίστ, αλλά Μίλος Θεόντοσιτς γενικά ψάχνει το δύσκολο. Μία στις δύο. Υπομονή τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Θα γυρίσουν την μπάλα. Κόρη μπάου. Νέα προσπάθεια. Φάουλ. Για δύο βολές. Όχι. Δεν είχαμε φάουλ. Δικό μου το λάθος. Κάστε και κάποιοι κύριε Ρίζο, είπα να τα βάζετε όλα απόψε. Εδώ οι Σομαλοί δεν θα καταφέρουν τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Ας με συγχωρέσουν για την έκφραση. Του συμπαθώ και μάλιστα.
άμεσα, δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρουν. Εδώ το ίδιο θα συμβεί και για τους αμφιδέξιους. Α, εντάξει. Ο ένας τώρα μιμείται ο άλλο, τον άλλον στα άστοχα σουτ. Λοιπόν, 21-30, 2-51 για το τέλος. Αλλά Στεφάνη, θα τα εξορκίσουν πότε. Δούλης. Ben Johnson, δεν ξέρω αν θυμάστε, πάμε σε ένα time out. Το time out τελείωσε, σου τριόπονταν, πάνω στο σίδερο. Τέσσερα, 24 δευτερόλεπτα. Κλέψουν την μπάλα. Θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν και φορά καλά από τους 10. Αν είναι δυνατό. Του έφυγε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Τι να σκέφτεται ο coach Αλέξανδρος.
34, το συν 11, μια φιδέξη. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου. Yeah. 3-34, στο συν 11. Θα κάνουν 25-34. Να δούμε την αντίδρασή τους από το ρεσιτάλ τριών πόντων του πρώτου μικρόνου των αντιδέξιων. Ήταν σαφώς καλύτερη. Δεν τίθεται θέμα, ορίζω στο γαβά του. Να δούμε πότε θα σταματήσει. 25-37, άμα συνεχίσουν αυτά τα ποσοστά τριών πόντων. Εντάξει, τι να πω. Βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Η αμφιδέξη είναι συνέχεια μπροστά. Μπούλης για τρεις. Θα χρειαστούν μεγάλα σύγκρι παίκτος του Αλέξανδρου Βελβασάκη. Το παραλίγο να γίνει το λάθος. Τρεις, η μπάλα στο σίδερο, η μία στο rebound.
27-39. 5-33. Βρισκόμαστε στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Παπαδόπουλος περιστοιχίζεται από μαύρες φανέλες. Έκανε το λάθος εν τέλει. Ο Ηλίας θα πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε να τελειώσει και τη φάση. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Ωραίο αυτό το look με το μουστάκι. Το έχουμε δει σε αρκετούς. Εμείς όμως δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Εδώ βλέπουμε τον διευθυντή marketing και παίκτη του αρχιστράτηγου, τον κύριο Μαγκανιάρη, μόλις προσκύνεται στο γήπεδο. Ο Ηλίας θα εξοχίσει. Το 39. Τελειώνει η επίθεση. 3-2. Ο Παπαδόπουλος θα κάνει μαντάρα. Το διαφυδέξει. Τι να κάνει και ο Παπαδόπουλος, καλά τα λέει. Εκεί που την πηδώσαν την μπάλα. Ηλίας για τρεις, μέσα! 31-39. Μετά από πάρα πολλή ώρα θα ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 10. 31-39. Κάναν και με 14. 25-39. Έχουν πραγματοποιήσει ένα μίνι σέρι 6-0. Ο Ρίζος έχει πάρει στο φκάρι. Τι ματσάρα κάνει. Είπαμε αν δεν το σταματήσουν δεν θα μου δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα για αυτούς. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση στη ζώνη του Λυκόφωτος. Έχει πετύχει 5 με 6 τρίποντα. Δηλαδή πόσα πρέπει να πετύχει για να του βάλει σε ένα παίκτη πάνω του. Ας παίξει επαρχιωμένη ζώνη. Ένα 4 εδώ κλέβει και την μπάλα. Κάνει εκπληκτικά πράγματα απόψε. Τελειώσει. Εξαιρετικός. 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 31-44. Έχει πάρει το κεράκι τους υπόλοιπους και τους οδηγεί στην έκτη νίκη για τη Master League. Εκπληκτικός. Εξαιρετικός. Το καρδιάξαμε. Έκανε το λάθος. Ο Ηλίας θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-40. Φωνάζει στους υπόλοιπους να τους ξυπνήσει. Ορίζεις καυτό. Α, στην αλλαγή έχει κουράσει, εντάξει. Έχει σκάσει. Λέω καλά για τον Ηλία που δεν έχει σκάσει σε καμία περίπτωση. 35-44.
τέλος time out. Πέντε 44 για να δούμε αν θα έχει συνέχεια η αντεπίθεση των κυπεδούχων, οι οποίοι έχουν ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Ο Ρίζος είναι στον πάγκο να πάρει τις ανάσες του, πυροβολούν και πάλι έξω από τη γραμμή το Μέξι και 75 στουρνάρας αυτή τη φορά. 35-47. Ο Ρίζος έχει ντυθεί σεφκάρι και ο υπόλοιπος έχουν ντυθεί Ρίζος απόψε. Σε διαδύο, όχι. Έχουμε δει στο τελευταίο λεπτό, Ηλίας για τρεις, παραλίγο, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Σωσίνε, 10 διαφορά, 50 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει μπάλα, Παπαδόπουλος, θα σκοκίσει. Ζάκης θα φύγει στον ενδιασμό, τι έχασε ακριβώς εδώ ο ψηλός, σαν διαδικητικό φάουλ του Σιράι. Το ένα κακό ακολούθησε το άλλο, νόμος του Μέρφη. Θα έκανε μαντάρα εκεί, στο lay-up. Στη συνέχεια δεν υπήρχε λόγος να κάνει το φάουλ εκεί. Πέντε 47 στο κλείσι στη δεύτερη. Πήραν το επιθετικό, ανανέσαν την επίθεση, Παπαδόπουλος θα κάνει βήματα. Στο διατρής, από το σπίτι του, στο 35-47. Ξεκίνησε η τελευταία στροφή της αναμέτρησης. 35-47. Να δούμε την αντίδραση στο μπαλόν. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα ολοκληρώσει με την αντεπίδεσή τους ή θα μείνει στη μέση. Αν οι αμφιδέξοι θα εξακολουθήσουν να βλέπουν το καλά του Σαμπαρέλι και να εξτοθούν στα έξω από τη γραμμή των 6.75. Είναι ερωτήσεις που θέλουν απαντήσεις άμεσα και από αυτές θα οριστεί και ο τελικός διοικητής. Πάντως λεπτομέρειες σαν και αυτές, το να εξτοχίσει ο Νικολιζάκης στις βολές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. 36-47. Λάθος πάσα. Ο
Κρις μέσα. Τα 8, 47. Διατρής από τα 9 μέτρα, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Επιπαιδικό ριβάντο του Μενολιζάκη, δεν θα ολοκληρώσει. Την μπάλα και πάλι για τους παίκτες του Βελιδασάκη. Το και 16, διαφορά στους 9, τη λάθος. Ρίσος θα μπει και την διασμό, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Υπάρχει κούραση, δεν είχε και την πλέον πιο εύκολη αποστολή. Ο θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Η διαφορά στις 7, 40-47. Έχουμε παιχνίδι. Το time out τελείωσε. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν. Και 40, η διαφορά είναι στους 6. Παπαδόπουλος, παραλίγο, δεν τα κατάφερε, νέα καλή.
μεγάλη άμυνα για τους πειρατές. Λιζάκης, βήματα, έπρεπε να περάσει την μπάλα γρήγορα έξω. Κλείστηκε εκεί. Από Στουρνάρα και Παπαδόπουλο. Επόμενο παιχνίδι. Βασδέκης με Κέρβερο. Κρίτσος για τρεις. Άρα λίγο να βάλει και αυτό. Εντάξει, ρίζω μου μην της ανασχετής που το έχασες, έχεις βάλει. Και αν έχεις βάλει απόψε. Εντάξει, χάρη το λόγο της αδερφιστά, η μπάλα το έκανε τα δικά της επίδε, του κάνει το χαντήρι, ήταν πολύ καλό το σου. Και αυτό, από εδώ που μιλώσε, θα πατήσω, όταν αφήσω το 9. Πάμε σε ένα time out. Και 50. Γίνει το λάθος παραλίγο. Σουρνάρας για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Κολλάξει στο αμυντικό. Πάλι την μπάλα, θα το τολμήσει το τρίποντο, θα το βάλει 45-49. Η διαφορά στους 4. Το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι ότι η τελευταία φορά που δύο ομάδες βρέθηκαν σε αυτή την απόσταση ήταν στο 4-8, παρακαλώ. Όχι, 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 7, σε 9, στο 11, 13-15, στο 13-17. 13-17 του δευτέρου δεκαλέπτου εκεί στις αρχές, όπου οι αμφιδέξοι πάτησαν γκάζι για τα καλά και είχαν διαφορές μέχρι και 14 πόντους. Παρατήσανε, τους αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό, στους ομαλούς. Κάνουν απέναντί τους, έχουν απέναντι τους μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τρελό βράδυ έξω από τη γραμμή των 6.75 και παρόλα αυτά έχουν φέρει το παιχνίδι στους 4. Ήταν στα τελευταία 5 λεπτά. Είναι μόνος του, θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το τίποτα. Πολύ κακό σουτ, ο Παπαδόπουλος θα τρέξει τον εφηλιασμό. Δεν θα βγει. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Ρίζου. Σέρχιο Γιούλτιο αναφιδέξιον. Τζαβέλας. Δύο δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Σουτάρασε. Πρέπει να κοιτάτε και το χρονόμετρο. Ενίοτε πρέπει να έχετε μια αίσθηση με το παιχνίδι. Βέβαια εμείς από εδώ καλά τα λέμε και οι άνθρωποι έχουν γαλακτωθεί, έχουν ανεβάσει σφιγμούς, που ξέρουν αν βλέπουν καλά καλά το χρονόμετρο. Εγώ εδώ είμαι αγαπητός και live. Τα επιθεωρώ όλα λοιπόν. 3 και 36. Τζαβέλας πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω, θα το κάνει. Στουρνάρας, ο Ρίζος συζητάει την μπάλα. Στουρνάρας θα κάνει άλλο ένα λάθος. 47-49 στο καλάθι διαφορά. Πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα time out. Πέστε το για τα καλά οι Σομαλοί. Τελευταία στροφή της αναμέτρησης 3 και 12.
μαρκάρουν το επιθετικό. Ρίζο στο σίδερο, νέο επιθετικό rebound. Για να δούμε αν θα στοιχίσουν αυτά τα rebound τα οποία έχασαν οι γηπεδούχοι. Ήταν το τρίτο μαντικό, δεν έχουν δικαίωμα για βολές. Τέσσερα έχουν οι αμφιδέξοι, τρία οι Σομαλοί. Θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους, όπως καταλαβαίνετε. Τα 7-49 έχουν επιστρέψει, επαναλαμβάνω, για τα καλά οι πειρατές διεκδικούν το παιχνίδι. Ρίτσος για 3. Δεν μπορεί να βρίσκει στόχο όλο το βράδυ. Ο Ηλίας θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, βέβαια, ναι. Λοιπόν, το 35-47 έχει γίνει 47-49 και ο Ηλίας έχει τη δυνατότητα να το κάνει 49-49. Θα μιλάμε για ένα επιμέρους 14-2 εφόσον ευστοχήσουν στις βολές εδώ οι πειρατές. Ευστοχώς την πρώτη, πάμε να κλέψουν το παιχνίδι. Στο τέλος, ευστοχώς και στη δεύτερη, 49-49, τι παιχνίδι παρακολουθούμε. Αντάξιο της αξίας και των δύο ομάδων, της αξίας συγχαρητήρια για, για την αναμέτρηση την οποία μας προσφέρουν. Παθόπουλος χαμηλά, θα πάρει την εσωτερική, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Πάθος και από τις δύο ομάδες, 49-51. Ο Σπένης έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Θα πάρουν το rebound, θα πετύχουν και το καλάθι. 49-49. Μέσα σε κλάσμα τα δευτερολέπτου έγινε 49-53. Εδώ θα κλέψουν την μπάλα. Δεν γίνεται μόνος ο Παπαϊλίου, χρειάζεται και κάποιον συμπαραστάτη. Θέλει και κάποιον άλλον εκεί δίπλα του τώρα. Μπάλα στη γωνία. Μπάλα στο σίδερο. Ο Λιστάκης θα πάρει το αμυντικό rebound. Με κοιτάει, δεν είναι ο διαιτητής. Μια τελευταία σούτα, εντάξει. Θα έχει δώσει όλα απόψε. Νομίζω δεν έχω κρατήσει το χρόνο, αλλά πρέπει να διαγωνιστεί σίγουρα. 33 με 35 λεπτά. Εδώ για να σας πω την αλήθεια, τον θυμάμαι εδώ στο Μαργέ. Έχω μία αίσθηση ότι παίζει σε 14 δευτερόλεπτα από τώρα, θα έχει συμπληρώσει 39 λεπτά στο παιχνίδι. 3 δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι ότι θέλουν σφυράνε και όποτε θέλουν. Αυτό είδε, αυτό σφύριξε. Φίλος μας ο διαιτητής ο συγκεκριμένος. Σας. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τι ακριβώς κάνουν οι πειράτες εκεί? Θα σας πω εγώ τι κάνουν. Δίνουν το παιχνίδι στο αμφιδέξεις. Ο Ντούλης δεν έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκεται στον πάγκο. Να μου έχει διαφύγει, να έχει φύγει με 5 φάουλ και να μην το ξέρουμε, για να πούμε λίγο τα φάουλ τους. Λοιπόν, λοιπόν, πάλι και πάλι για τους πειρατές, για τρεις. Όχι. Όχι. Έλα, έλα. Ο Λάξης δεν κατάφερε να στοχίσει, θα έστειλε το παιχνίδι στο πόντο, θα κλέψει την μπάλα. Θα την αφήσει στο... Τι έκασε.
Φέτος έχουν μείνει από εδώ σε μια τελετή, θα λάβει τέλος. Τι έχασε μόνος του με το καλάθι. Θα έκανε το 51-53. Είναι αυτός ο μοιραίος παίκτης. Εντάξει, δεν ρίχνουμε το φρέξιμο σε εκείνον, σε καμία περίπτωση, μακριά από μας αυτά. Είπαμε τους αξίους συγχαρητήρια που επέστρεψαν και μας χάρισαν ένα τέτοιο φινάλε. Δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα το παιχνίδι. Έχει να βγει η κοντρή να τραγουδήσει. Εμείς πρέπει να σοπάσουμε. Ηλίας για τρεις βήματα. Εντάξει, κάπου εδώ θα τελειώσουν όλα. 4-62, 49-53. Οι αμφιδέξοι θα πετύχουν την έκτη νίκη στην διοργάνωση μετά από έναν αγώνα ντέρμπι για το ποτάμι της Master League, τελικό 49-53.